Καλό μεσημέρι και πολλά συγχαρητήρια στον αρχηγό της ομάδας, τον Θανάση Τερζή, που τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Και καλή εβδομάδα. Καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα. Καλή εβδομάδα. Θα με συγχωρέσετε, παιδιά, γιατί η φωνή μου ακόμα δεν έχει στρώσει. Κοίταξε, τραγουδώντας Μάο Μάο και εσύ, λογικό είναι να πιαστεί η φωνή σου. Τίποτα δεν είναι παράλογο. Παρεπιπτόντως, αυτό το τραγούδι έχει γίνει και viral, να ξέρετε, στην ομάδα. Έχει παίξει πάρα πολλές φορές το Σαββατοκύριακο. Ήταν στο κλίμα των πανηγυρισμών, έτσι. Και πριν και μετά, γενικά ακούστηκε πάρα πολύ αυτό το τρίμερο. Ακούστηκε αυτό το τρίμερο. Θεωρώ ότι τα συγχαρητήρια που αξίζουν και σε εσάς και στον προπονητή και στη διοίκηση είναι διπλά. Όχι γιατί φέρατε ένα κύπελο στη Θεσσαλονίκη, κάθε χρόνο κάτι φέρνετε, αλλά για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες φέρατε αυτό το κύπελο στην πόλη. Εντάξει, σίγουρα ήταν μια διοργάνωση που γινόταν εδώ. Ξέραμε από πριν ότι οι φίλοι της ομάδας θα μπορέσουν να ακολουθήσουν. Νομίζω ότι σε αυτό όμως, επειδή τα περισσότερα παιδιά έχουμε εμπειρία από τέτοιες διοργανώσεις και από τέτοιους αγώνες, ότι μας άφησαν επηρέαση τους όσο μπορούμε βέβαια, τα αφήσαμε εκτός και πήγαμε να παίξουμε το παιχνίδι τελείως απομονωμένα από όλα αυτά που είχαν γίνει πριν, ώστε να κερδίσουμε και να φέρουμε το κύπαλο, παρόλο που οι φίλοι μας ήταν κοντά, να το φέρουμε στη Θεσσαλονίκη για αυτούς. Θάνο, αυτό, όλο αυτό που είχε προηγηθεί σε εσάς σας επηρέασε κάπως, σας πείσμωσε? Μάλιστα ακούστηκες και εσύ στην τηλεοπτική μετάδοση του αγώνα την ώρα που υπέγραφε το φύλλο αγώνα που κατέθεσε τα δελτία ο ΠΑΟΚ στο κελού καθυστερημένα για όλους αυτούς τους λόγους, να λες ότι αυτό συμβαίνει, υπογράφω τα δελτία του φύλλο αγώνα και μου βρίζουν τη μάνα. Δηλαδή φάνηκε ότι ήσταν λίγο πεισμωμένοι ίσως από όλο αυτό κι εσείς. Κοιτάξτε, εγώ είχα πει και πριν από το παιχνίδι. Πέρσι παίξαμε και κερδίσαμε το τελευταίο τελικό μας του Ρέντι, όπως και το άλλο break που κάναμε. Και κερδίσαμε μέσα σε 1.000-1.500 οπαδούς του Ολυμπιακού. Δεν μας πείραζε το γεγονός ότι μπορεί να έχει οπαδούς του Ολυμπιακού, υπό την έννοια ότι έχουμε παίξει και έχουμε κερδίσει σε παιχνίδια εκτός έδρας. Αυτό που μας πείραξε περισσότερο ήταν όταν ένας αγώνας έχει βαθιστεί ειδική σε διαχείριση. Έχω παίξει και σε Final Four στο Τροκαντερό που ήταν όντως ειδική διαχείριση και είχε μέσα μόνο σχολεία. Έχω παίξει σε Final Four το οποίο ήταν οπαδοί και των τεσσάρων ομάδων και δεν συνέβη το παραμικρό. Απλά θεωρούσα ότι από τη στιγμή που ένας αγώνας βαφτίστηκε ειδική διαχείριση, δεν γίνεται να υπογράφει το φύλλο αγώνας και να με βρίζονται μπροστά στα μάτια μου και να ακούγεται σε όλα τα παιδιά που υποτίθεται ότι θα έπρεπε να μπουν σε ένα αγώνα ειδική διαχείριση να χαρούν το άθλημα του βόλεϊ. Νομίζω ότι επειδή είχα εκτός αυτό εκείνη τη στιγμή, ήταν κατανοητό και δικαιολογημένο. Φυσικά. Όπως θεωρώ, προφανώς. Θεωρώ το ότι είναι και απαράδεκτο γιατί ένας αθλητής παίζει όλη τη χρονιά και τρώνε τη φανέλα για να πάρει το πρωτάθλημα και πέρσι δεν έγινε απονομήνες του Ρέντι. Ο αθλητής υδρώνει και παλεύει όλη τη χρονιά για αυτές τις στιγμές. Και μας παραδόθηκε το κύπελο να μην το πω μέσα στα αποδυτήρια. Έτσι ακριβώς ήταν και προχθές. Δηλαδή έγινε να γίνεται ένα παιχνίδι το οποίο ήταν σε μια γιορτή, θα πρέπει να ήταν μια γιορτή, ένα Σαββατοκύριακο γιορτή σε ένα γήπεδο το οποίο το γενιάσαμε εμείς, σε ένα νησί που δεν έχει φιλοξενήσει άλλη φορά τέτοιους αγώνες και είδαμε αυτά που είδαμε. Μάλιστα. Εντάξει, κοιτάξτε, το πρόβλημα είναι πραγματικά πέρα από ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό κτλ. Ότι περνάνε κάποια μηνύματα πάρα πολύ άσχημα σε νεαρής ηλικίας παιδιά. Αυτό είναι το χειρότερο για μένα. Πέρα από τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό και τον Ηρακλή, αυτό που βλέπουν δεν είναι κάτι ευχάριστο. Και ειδικά για τα παιδιά που ασχολούνται με το βόλεϊ, δηλαδή αισθάνονται ότι θα φτάσουν σε κάποιο σημείο που θα πρέπει να πορωθούν και να φανατιστούν. Ενώ ήταν κάτι, γιατί αγωνιστικά θεωρώ ότι τα πήγαν πάρα πολύ καλά οι τέσσερις ομάδες. Αυτή την εντύπωση έχω παρακολουθώντας από την τηλεόραση. Δεν ξέρω αν κάτι άλλο έγινε εκεί μεταξύ σας. Όχι, όχι, ναι, φυσικά ήταν ένα πολύ γεμάτο. Ιδίως η πρώτη μέρα που ήταν η μητελική ήταν γεμάτο βόλεϊ. Παίξαμε 5 σετ, μετά η Ερακλή και ο Παναθηναϊκός έπαιξε σχεδόν πάνω από 5 σετ, γιατί τα σετ πήγανε πάνω από 30. Οπότε ήταν μια μεγάλη ευκαιρία, πρώτη τάξη ευκαιρία, έτσι ώστε να μπορέσουν τα παιδιά τα οποία ήταν εκεί, γιατί για μας το κέρδος είναι να φέρουμε παιδιά στον αθλητισμό και στο άθλημά μας. Νομίζω ότι με τις εικόνες όμως που είδαμε πριν το παιχνίδι, νομίζω ότι δεν το καταφέρουμε αυτό. Θα έπρεπε να ήταν ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο βόλεϊ. Και σε ένα χώρο, δηλαδή έγινε στη Ρόδο, σε ένα ακριβικό νησί που θα έπρεπε, αν μη τι άλλο, να γίνει μια άρτη διοργάνωση
Εγώ το επαναλαμβάνω, θα μπορούσε να γίνει και με οπαδούς τεσσάρων ομάδων, γιατί το κήπεδο δεν ήταν τεράστιες χρεωτικότητες να πεις ότι δεν μπορεί να ελεκτούν κάποια πράγματα. Οπότε ευχαριστούμε φυσικά και τους φιλάθλους τους οποίους ήρθαμε και τη δεύτερη μέρα φυσικά στο τελικό και μας στηρίξαν και παραγγελίσαν μαζί το τρόπεδο. Μάλιστα. Λοιπόν, ας μιλήσουμε τώρα λίγο για βόλεϊ. Πολύ μεγάλα παιχνίδια είδαμε, ειδικά το Σάββατο. Να μην μειώσω την απόδοση του Ηρακλή, στον οποίο αξίζουν συγχαρητήρια που προκρίθηκε στον τελικό, αλλά νομίζω ότι υπήρχε διαφορά δυναμικότητας χθες. Άρα το μισό κύπελο, αν μου το επιτρέπεις Θάνο, το κατακτήσατε με την πρόκριση επί του Ολυμπιακού την Παρασκευή. Σίγουρα, ναι, όπως και εντάξει, γενικά ξέραμε ότι το δυνατό παιχνίδι θα ήταν το πρώτο. Δεν ξέρω αν ήταν καλύτερο ή χειρότερο. Νομίζω ότι για μας ήταν καλύτερο ψυχολογικού λόγου. Ξέραμε ότι θα πάμε να χτυπήσουμε το πρώτο παιχνίδι μόνο μας με δυνάμεις. Παίξαμε αρκετά καλά στον ημιτελικό. Νομίζω ότι σταθήκαμε σοβαροί παρόλο που διαστήκαμε στο πρώτο σετ. Κομβικό για μένα ήταν πάρα πολύ το τέταρτο σετ που μπορέσαμε και γυρίσαμε το παιχνίδι και εκεί δείξαμε στον Ολυμπιακό ότι πήγαμε εκεί για να τους κερδίσουμε για να πάρουμε το τρόπαιο. Τώρα αγωνιστικά, καθαρά αγωνιστικά, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός δεν είχε καπουλήσεις, δεν μπορούσε να αντιδράσει καθόλου. Ιδίως μετά το τέλος σετ που το κερδίσαμε από τα μέσα και μετά από το 16 που κερδίσαμε το τέλος σετ και πλέον το tie break ήταν, θα έλεγα, μετά από το 8 διαδικαστικό χαρακτήρα, όπως ήταν και το τελευταίο σετ πέρσι το τελικό μας του Ρέντι. Άρα από εκεί πέρα, από εκεί που κερδίστηκε ο ημιτελικός, προσπαθήσαμε να ανασυνταχτούμε λέγοντας ότι να μηδενίσουμε τον ημιτελικό. Ο Ηρακλής σίγουρα έκανε μια τεράστια προσπάθεια. Αλλά η διαφορά δυναμικότητας, όπως είπες και εσύ, είναι αρκετή και ιδίως μετά που έχασε και το βασικό του διαγώνιο τον Αρβενάκη. Ναι, ήταν μεγάλη απουσία. Ναι. Σημαντική απώλεια. Δεν μπορούσε να μας δυσκολεύσει άλλο, δηλαδή τα σετ πήγαν σχετικά εύκολα. Τώρα, Θάνο, από εδώ και πέρα χρόνος για ξεκούραση δεν υπάρχει. Έτσι, ακολουθούν οι ημιτελικοί του πρωταθλήματος την Τετάρτη, αν δεν κάνω λάθος, ξεκινάει η σειρά. Και από εκεί και πέρα, ίσως αυτή η νίκη επί του Ολυμπιακού που ήταν η πρώτη φέτος για τη φετινή χρονιά, ίσως είναι και ένα μήνυμα ενώπιση των τελικών, εφόσον προκριθούν και οι δύο ομάδες. Θεωρώ ότι είναι περισσότερο η νίκη μας αυτή για να προφορώσει η δική μας. Δηλαδή, θεωρώ ότι από σήμερα κιόλας έχουμε δει φυσικά σε προπονήσεις για το παιχνίδι της Τετάρτης, θα πούμε μεγαλύτερη αυτοποίθηση στους ημιτελικούς και στα play-off. Θέλουμε να κάνουμε δύο καλά παιχνίδια αυτή την εβδομάδα, έτσι ώστε να κερδίσουμε τα δύο πρώτα παιχνίδια που έχουμε στο παλατάκι. Θέλουμε τον κόσμο κοντά μας, γιατί πιστεύω και όλα τα παιδιά, όχι μόνο εγώ, ότι το αξίζουμε. Και ένα πράγμα που θα ήθελα να σημειώσω είναι το σημαντικό από αυτή τη νίκη και το κυπέλλο είναι ότι και τα νέα παιδιά που έχουν έρθει στην ομάδα και οι ξένοι έχουν καταλάβει τη δυναμική αυτού του συλλόγου και τη δυναμική αυτού του κόσμου και γενικότερα ότι αυτό που κάνουμε, αυτό που γράφουμε ιστορία, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Από εκεί και πέρα, όταν με το καλό φτάσουμε στους τελικούς, σίγουρα πάμε βήμα-βήμα. Είναι διαφορετικό βέβαια το πώς θα αντικρίσουμε και πώς θα μας αντικρίσουν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Γιατί μέχρι στιγμής, από τη στιγμή που δεν είχαν κάνει κάποια ήττα, μπαίνανε στα παιχνίδια με διαφορετική ψυχολογία. Σίγουρα τώρα, την επόμενη φορά που θα αναμετρηθούμε, θα είναι διαφορετικά τα πράγματα. Θα προσέχουν περισσότερο, ίσως αυτό θες να πεις. Πάντως, προλάβατε να χαρείτε το κύπελλο έτσι και με τον κόσμο στο αεροδρόμιο χθες. Έτσι ήταν έτσι ωραίες στιγμές, ξεχωριστές στιγμές. Το απολαύσατε. Σίγουρα. Ό,τι δεν έγινε στη Ρόδο, δηλαδή. Γι' αυτό και είπα ότι και τα παιδιά που έχουν έρθει φέτος και τα έχουν δει από τα προηγούμενα χρόνια, αλλά είναι διαφορετικό να τα βλέπεις και να τα δεις. Και οι ξένοι της ομάδας και ο Βούλγαρος, ο οποίος είναι και προσωπικός μου φίλος, νομίζω ότι κατάλαβε τι σημαίνει ο λαός του ΠΑΟΚ και θα το δει και στη συνέχεια φυσικά. Στον Ουτσίκοφ αναφέρεσαι, έτσι. Στον Ουτσίκοφ αναφέρεσαι, έτσι, που ήταν και ο κορυφαίος τελικού με 23 πόντους. Ναι. Έπαιξε πάρα πολύ καλά, παρόλο που αντιμετώπισε και ένα ψηλό πρόβλημα υγείας, τον ημιτελικό κυρίως. Νομίζω ότι το σημαντικό είναι αυτό, ότι θα μπουν καλύτερα στο κλίμα του συλλόγου, να το πω καλύτερα στο κλίμα του συλλόγου, για να ξέρουν τι σημασία έχει από εδώ και πέρα τα play-off και ο βασικός στόχος είναι η κατάκτηση του προβλήματος. Πολύ ωραία. Θα ήθελα να σταθούμε λίγο στους πανηγυρισμούς εκεί τώρα, στο γήπεδο της Ρόδου. Αφιερώσατε το κύπελλο στον Άσο. Είδαμε εκεί και το πανό που σηκώσατε και τα συνθήματα που ακούστηκαν και από τον κόσμο, στον αδικοχαμένο Κύπριο παδό του ΠΑΟΚ που έχασε πέρσι τη ζωή του. Αυτό το είχατε αποφασίσει από πριν, ότι αν κατακτήσουμε το κύπελλο θα είναι αφιερωμένο εκεί. Πώς ακριβώς το είχαμε αποφασίσει από πριν, ξέραμε ότι και ήταν και η ημερομηνία την οποία χάθηκε το παιδί. Το είχαμε αποφασίσει από αυτό ότι θα το αφιερώσουμε σε αυτόν.
Και από εκεί και πέρα και συνέχεια και σε όλα τα παιδιά που ήθελαν να έρθουν στη Ρόδο και δεν μπόρεσαν να έρθουν. Ότι χωρίς αυτούς, αλλά για αυτούς θα τα φέραμε το κύπελο Θεσσαλονίκη. Θάνο, ξέρεις τι, ποιο είναι το μεγάλο προσόν αυτής της ομάδας? Τι πιστεύω? Ότι οι παλιοσυρές νιώθουν πολύ ΠΑΟΚ και εντάσσουν τους καινούριους σε αυτό που λέγεται ΠΑΟΚ. Τώρα, πολλοί ακούν, λίγοι θα καταλάβουν. Κατάλαβα ότι ναι, ισχύει. Ισχύει ότι γι' αυτό και πρέπει είναι σημαντικό το να καταλάβουν τα παιδιά σε τι σύνολο έχουν ενταχθεί και ποια είναι η δυναμική και τι καταφέρνουν. Γιατί έχω παίξει στο εξωτερικό, έχω κατακτήσει τίτλους στο εξωτερικό, αλλά δεν είναι. Αυτά τα παιδιά θα πρέπει, γι' αυτό και πρέπει να φτιαχτεί το κλίμα. Το πιο βασικό αυτό είναι, βλέπουμε ότι τα παιδιά όλα παίζουν με ψυχή. Και το βασικό για μένα είναι ότι ακόμα και ο Ηρακλής που έπαιζε με έναν ξένο, ακόμα και εμείς με κάποια στιγμή στο παιχνίδι του Ολυμπιακού παίζαμε χωρίς ή με έναν, ότι οι Έλληνες είναι αυτοί που στηρίζουν το σύλλογο, ναι. Και από εκεί και πέρα είναι ένας βασικός κορμός που είναι η βάση, έτσι ώστε με τις κατάλληλες προσθήκες να γίνει το κατάλληλο αποτέλεσμα. Θα πρέπει να ψάξει το ομάδα όμως του χρόνου, η διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος μαζί με την Ομοσπονδία, Θερματόρος και λοιποί, θα θεσπίσουν μια νομοθεσία για 12 ξένους σε κάθε ομάδα. Κοιτάξτε, επειδή τυχαίνει να είμαι και αντιπρόεδρος στο ΠΑΣΑΠ, το οποίο είναι το όργανο των αθλητών, στις αρχές της χρονιάς, θα θυμάστε, έγινε μεγάλη μανόρα με αυτό το θέμα, πολλές συζητήσεις, αλλά από ό,τι είδαμε δεν έπαιξε κανένα ρόλο. Από ό,τι είδαμε, ο ΠΑΟΚ και οι Έλληνές του συνεχίζουν το σερί των επιτυχιών. Και διδάσκουν και βόλεϊ, διδάσκουν και τι θα πει ελληνικό πνεύμα και τι θα πει πνεύμα ΠΑΟΚ. Τις περισσότερες φορές αυτά τα παιχνίδια παίζει πολύ ρόλο η θέληση και η ψυχή και να νιώθεις στα πόδια σου και στα χέρια σου το τι κάνεις εκείνη τη στιγμή. Προς τιμή του και ο πρόεδρος μας ανακοίνωσε φυσικά αυτό που επέμενε και από την αρχή της χρονιάς, ότι η ξένη δεν παίζει ρόλο, και πέρσι το πρωτάθλημα το παίρναμε με 2 και με 3 ξένους τελικούς. Οπότε η πολιτική αυτή είναι πιο σωστή ώστε να συνεχίσει ο ΠΑΟΚ να φέρνει επιτυχίες. Μάλιστα. Δεν νιώσατε κάποιο μειονέκτημα σαν ομάδα για τη διαφορά ξένων? Δεν σας έχει επηρεάσει αυτό, βλέπω, σαν ομάδα? Αντιθέτως, τους Έλληνες μάλλον σας έχει οπλίσει με μεγαλύτερη δύναμη. Ακριβώς. Κοιτάξτε, τα περισσότερα παιδιά από εκεί είναι, είμαστε και διεθνείς παίκτες, παίζουμε την εθνική ομάδα. Ξέρουμε πολύ καλά ότι είναι διαφορετικό αυτό που νιώθει ένας Έλληνας όταν παίζει στον ΠΑΟΚ και γενικότερα στις ελληνικές ομάδες από αυτό που είναι ένας ξένος ο οποίος έρχεται. Κάποια στιγμή στον αγώνα απέναντι, νομίζω δεν βλέπαμε Έλληνα, νομίζω κάποια στιγμή στο Στεφάνο, ο οποίος είναι και μόνος Έλληνας στην Εξάδα. Θεωρώ ότι στα κρίσιμα σημεία η ψυχή είναι αυτή που παίζει τον ρόλο της και κερδίζονται οι μπάλες, μαχόμαστε για κάθε πόντο και κυνηγάμε όλες τις μπάλες ώστε να κερδιθεί το σετ και στη συνέχεια και το παιχνίδι. Θα κάνεις μια αναφορά στον coach? Θα μου πεις τι να πω για τον coach, όποιος coach και αν έρχεται στον ΠΑΟΚ τίτλο παίρνει. Θα αρχίσουμε να κουτσάρουμε εμείς τώρα, πας και πάρουμε κανένα τίτλο κι εμείς. Δεν υπάρχει αυτό, είναι τρομερό δηλαδή. Άμα το δεις, ναι. Όποιος και να έρθει προπονητής παίρνει τίτλο. Με όλους τους τρόπους, κάθε γήπεδο, έτσι. Εντάξει, ο προπονητής παίζει, είναι μεγάλο το μεγάλο. Εντάξει, πλάκα κάνω. Έχουμε ξανασυνεργαστεί φυσικά, γνωρίζω και τον άνθρωπο τον Ντανέλη. Νομίζω πλέον όμως ότι και αυτός τώρα καταλαβαίνει με τον καιρό που περνάει την ομάδα του ΠΑΟΚ και το σύλλογο του ΠΑΟΚ. Φυσικά έχει εργαστεί σε πάρα πολύ μεγάλο σωματεία, αλλά υπάρχει αυτή η διαφορετικότητα η οποία υπάρχει φυσικά στη Θεσσαλονίκη. Ο σύλλογος στο κομμάτι του βόλεϊ νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια κάνει μεγάλα βήματα. Προσπαθεί και σε οργανωτικό κομμάτι, αλλά γενικότερα και σε νοοτροπία και σε όλα τους τομείς του αθλητισμού και έχει δημιουργήσει φυσικά μια αυτοκρατορία, αλλά να συνεχιστεί ώστε να μπορέσουν ο ΠΑΟΚ να μπορέσει να εδραιωθεί ακόμα και στην Ευρώπη, νομίζω. Ναι. Και μιας που πήγαμε και σε πρόσωπα, έτσι, για το Γιάννη τον Πανταγκίδη, ο οποίος ήταν ο άτυχος, έτσι, και σηκώσατε μαζί το τρόπαιο όμως, δείξατε έτσι και εκεί το οικογενειακό κλίμα, έτσι, θα ήθελα να κάνεις και μια αναφορά και σε αυτό, στον πρώτο αρχηγό, έτσι. Φυσικά, ο Γιάννης γνωρίζουμε ότι είναι η ψυχή της ομάδας, είναι πάρα πολλά χρόνια στην ομάδα, ακόμα και στα δύσκολα χρόνια της ομάδας. Αντιμετωπίζει για μένα ένα προσωρινό πρόβλημα, θα το ξεπεράσει, είμαστε σίγουροι όλοι. Γι' αυτό και θέλαμε να είναι μαζί μας εκεί, όπως είναι μαζί μας. Ξέρουμε ότι νιώθει ότι είναι μέσα στην ομάδα, ακόμα και αν δεν μπορεί να αγωνιστεί. Και γι' αυτό το λόγο εννοείται ότι
θα έπρεπε να είναι μαζί μας εκεί για να σηκώσει την κούπα και το αφιερώνουμε και σε αυτόν το κύπελλο αυτό. Μπράβο. Μπράβο, μπράβο. Θάνο, σας αξίζουν συγχαρητήρια σε όλο τον οργανισμό για όσα έχετε πετύχει. Και ξέρετε ότι πλέον έχετε δημιουργήσει προσδοκίες στο όριο του εφικτού και για το πρωτάθλημα της φετινής περίοδου. Και μια τελευταία ερώτηση, έτσι, Θάνο, από μένα, ναι. Πιο προσωπική. Έχεις κατακτήσει και άλλους τίτλους στην καριέρα σου, είσαι πολύ έμπειρος, έχεις παίξει όλα αυτά τα χρόνια στο ελληνικό βόλεϊ. Έτσι, από αυτόν τον τίτλο, τι θα ξεχώριζες, τι θα κρατήσεις έτσι, από αυτόν τον τίτλο? Από αυτόν τον τίτλο θα κρατήσω αρκετά τους πανηγυρισμούς, γιατί ειλικρινά ήταν και κάποια παιδιά από τους φιλάδους μας εκεί από τη Ρόδο, που ειλικρινά το έζησαν πάρα πολύ έντονα μαζί μας, και γι' αυτό το λόγο δεν ξέρω τι φάνηκε στην τηλεόραση, το ζήσαμε και εμείς πάρα πολύ έντονα. Φάνηκε, γιατί ουσιαστικά πήγαμε εκεί με όλα αυτά που έχουν γίνει με τους φιλάδους, με έναν Ολυμπιακό ο οποίος δεν είχε τυχεί μέχρι τότε. Πήραμε τη μεγάλη νίκη και θα κρατήσω περισσότερο την ένταση με τον οποίο κατακτήσαμε το κύπελλο. Συγχαρητήρια και πάλι σε όλους. Και σε εσένα, Θάνο, και σε όλη την ομάδα και στη διοίκηση, που θεωρώ ότι με ντεσαβαντάζ κατάφερε να κρατήσει όρθια την ομάδα σε αυτό το Final Four της Ρόδου. Να είστε καλά. Συγχαρητήρια σε όλους και ελπίζω στο τέλος της περίοδου να έχουμε περισσότερα να λέμε και να τα συγχαρητήρια να συνεχιστούν. Φυσικά, και γι' αυτό ξεκινήσαμε από τώρα τις διαφωνήσεις για να πετύχουμε και αυτό το στόχο. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, συγχαρητήρια. Να είσαι καλά. Καλό απόγευμα.